ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμο Λουτρακίου, τον Αργοναύτη Κορυφίας και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Εμείς στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία θεωρούμε το ότι η προσπάθεια που έχει γίνει και η προετοιμασία εγγυάται ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για τις 8, 9 και 10 Απριλίου, όπου ένας τεράστιος αριθμός, 900 παιδιά που έχουν έρθει από προκρίσεις περιφερειακών πρωταθλημάτων σε όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν πάνω από 30.000 παιδιά, μαθητές όλων των τάξεων, από νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Να πω ότι στην προσπάθεια που κάνουμε ως Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, να δώσω έτσι 2-3 στοιχεία, ότι το σκάκι καλλιεργείται σε περισσότερα από 250 σωματεία σε όλη την Ελλάδα, με αρκετές δεκάδες χιλιάδες ενεργούς σκακιστές, με αθλητικό δελτίο, δηλαδή αθλητές σκακιστές, από πολύ μικρές ηλικίες, από 6 και φτάνει μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία. Να πω ότι είναι ένα πνευματικό άθλημα που έχει βγάλει στο παρελθόν και παγκόσμιο πρωταθλητή, πριν αρκετά χρόνια βέβαια, σε ηλικία 55-56 χρονών. Το σκάκι στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια καλή πορεία, σε μια εξέλιξη. Χαρακτηριστικό, λέω ένα μόνο για να μην καθυστερήσω, είναι το ότι το 2010 η χώρα μας ήταν έκτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, νικώντας τη Μητρόπολη, όπως θα πει, την κορυφαία βασιλετόση δύναμη σε όλο τον πλανήτη, τη Ρωσία, και την Ολυμπιονίκη, διότι έχουμε και σκακιστική Ολυμπιάδα κάθε 2 χρόνια, την Αρμενία. Έχουμε βγάλει αρκετούς παγκόσμιους πρωταθλητές, τελευταία η Τσολακίδου, στις νεανικές κατηγορίες, επειδή προφανώς είναι ερασιτεχνικό και όχι επαγγελματικό στη χώρα μας και δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα στήριξης σε παγκόσμιο επίπεδο πρώτο-δεύτερη θέση στις μεγάλες κατηγορίες των ανδρών και των γυναικών. Όμως νομίζουμε ότι μέσα από την ανάπτυξη, η οποία αυτή την περίοδο επιχειρείται να εξελιχθεί και μέσα στο σχολείο στην διάρκεια του κανονικού προγράμματος, είμαστε σε διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα των συλλόγων γονέων, όμως εμείς θέλουμε να το βάλουμε και στο κανονικό πρόγραμμα. Έχει μπει πιλωτικά κατά καιρούς. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το σκάκι είναι ένα, πρέπει να πω, φθηνότερο από άλλα αθλήματα. Άθλημα το οποίο ασκεί την κριτική σκέψη, την δημιουργία σχεδίου, την δυνατότητα στο παιδί να έχει την αυτοσυγκράτηση και τον αυτοέλεγχο και πολλές άλλες παιδαγωγικές αρετές. Είναι κάτι το οποίο λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο για όλα τα παιδιά να το γνωρίσουν, όχι να κάνουν απαραίτητα πρωταθλητισμό, και καλούμε τους φίλους εδώ στην περιοχή του Λουτρακίου και ευρύτερα στο νομό, να περάσουν, να κάνουν ένα πέρασμα μία από αυτές τις 3 μέρες, να δουν κάτι το οποίο είναι πολύ θεματικό. Κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν, θα το γνωρίσουν, θα είμαστε και αρκετοί άνθρωποι της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, να δώσουμε και κάποιες οδηγίες, προκειμένου όσοι δεν έχουν εμπλακεί σε αυτό το μαγικό κόσμο των 64 τετραγώνων, όπως λέμε, να εμπλακούν με αφορμή την κορυφαία διοργάνωση, τα μαθητικά που γίνονται στο Λουτράκι. Ευχαριστώ πολύ.